Μετά από την ενημέρωση εκ μέρους του κυρίου Πρωθυπουργού, θα ήθελα να σας πω ότι βρισκόμαστε πραγματικά στη δίνη σοβαρών εξελίξεων, έντονων ανταγωνισμών, αντιθέσεων και συγκρούσεων στην περιοχή. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους. Εκφράσαμε την αντίθεση του ΚΚΕ με τη νέα ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που επεκτείνει τις αμερικάνικες και νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα και εμπλέκει τη χώρα μας σε νέους τυχοδιοκτισμούς και σε πολεμικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά, εκ μέρους της κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Είναι πάγια και διαχρονική η άποψή του σχετικά με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ, απέναντι στις διεθνείς συμμαχίες. Δυστυχώς όμως βλέπουμε και παρακολουθούμε στο πολιτικό σκηνικό άλλα κόμματα, όπως είναι για παράδειγμα η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία παλιότερα είχε άλλες θέσεις, όμως ως κυβέρνηση ουσιαστικά προετοίμασε αυτή την απαράδεκτη Αμερικανατοϊκή Συμφωνία. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας με τις τοποθετήσεις, με τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ σχετικά με την δολοφονική ενέργεια ενάντια σε αξιωματούχο μιας άλλης χώρας. Ήταν εγκληματική ενέργεια αυτή του Τραμπ, έπρεπε καθαρά να υποθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα όχι για το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Όπως ξέρετε, εμείς δεν στηρίζουμε το ιρανικό καθεστώς. Έχουμε πλήρη αντίθεση με το πώς συμπεριφέρεται στη χώρα του και στην περιοχή. Όμως, εδώ πρόκειται για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων εκτός από το γεγονός της δολοφονικής ενέργειας ενάντια σε ένα αξιωματούχο. Από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι μπαίνουμε στη δίνη εξελίξεων που μας ανησυχούν και που βεβαίως θα την πληρώσουν οι λαοί, θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Την ίδια στιγμή εκφράσαμε την ανησυχία μας για τη συνεχή και παρατηνόμενη αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας εκ μέρους της τουρκικής αστικής τάξης, του Ερντογάν, της κυβέρνησης της Τουρκίας, με όλες αυτές τις οριοθετήσεις ΑΟΣ με τη Λιβύη και βεβαίως την απαράδεκτη τακτική του να αμφισβητεί ακόμα και διεθνείς συμφωνίες που καθόρισαν τα σύνορα στην περιοχή και στα συγκεκριμένα κράτη, εδώ στο Αιγαίο, στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο από προηγούμενες δεκαετίες. Και φυσικά εκφράσαμε την διαφωνία μας για την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης, κάτι που δεν το δέχεται βέβαια η Τουρκία, όμως θέσαμε και το ζήτημα του συνυποσχετικού που μας ανησυχεί για το τι θα περιέχει εάν τελικά οδηγηθούν σε μια τέτοια συμφωνία τα δύο μέρη. Από εκεί και πέρα, εκφράσαμε στον Πρωθυπουργό την άποψή μας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς δεν μπαίνουμε στην ονοματολογία. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και γίνεται για μικροκομματικά πολιτικά συμφέροντα και κριτήρια. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς εκτιμάμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υλοποιεί μια αντιλαϊκή πολιτική από την ίδια τη θέση του, συμμετέχοντας στο σκληρό πυρήνα της αστικής πολιτικής εδώ στη χώρα μας. Δεν είναι το πρόβλημα του προσώπου, είναι το πρόβλημα του τι ενέργειες, τι πολιτικά καθήκοντα υλοποιεί ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, εκφράσαμε ξανά την πάγια θέση μας για καθαρή, ανώθευτη, απλή αναλογική, χωρίς μπόνους στο πρώτο κόμμα, χωρίς πλαφόν ούτε το 3% που υπάρχει σήμερα και βεβαίως να εκφράζεται ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και αυτό να αποτυπώνεται και στη σύνθεση του ελληνικού κοινοβουλίου με ό,τι δίνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στα πολιτικά κόμματα.
Τέλος, εκ μέρους μας εκφράσαμε την αντίθεση στο νέο νομοσχέδιο ή στις σκέψεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση για την απαγόρευση διαδηλώσεων, τον περιορισμό των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Θέσαμε στον Πρωθυπουργό το ζήτημα του προβλήματος που υπάρχει με τη Λάρκο και βεβαίως εδώ ζητάμε άμεση χρηματοδότηση ώστε οι εργαζόμενοι να πληρώνονται τη δουλειά τους, διότι δεν συμβαίνει αυτό σήμερα, και βεβαίως να διασφαλιστεί οποιαδήποτε λύση επιλεγεί τελικά, να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να διασφαλιστούν όλες οι εργασιακές θέσεις. Επισημάναμε με αφορμή το Brexit, επειδή όπως ξέρετε ήμουνα και αυτές τις μέρες στο Λονδίνο, ότι πρέπει να διασφαλιστούν και νομοθετικά τα δικαιώματα των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι να μην αυξηθούν τα δίδακτρα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους φοιτητές που βρίσκονται εκεί σε αυτή τη χώρα, και βεβαίως να εξασφαλιστούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί όπως ξέρετε έχουμε χιλιάδες Έλληνες συμπατριώτες μας να μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και να δουλεύουν εκεί. Και τέλος θέσαμε το ζήτημα το να δει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το ζήτημα της πιστοποίησης και πώς αυτή γίνεται για τους εργαζόμενους κυρίως από οικοδομικές εργασίες που πάνε μετανάστες στη Μεγάλη Βρετανία και το πώς γίνεται η διαδικασία πιστοποίησης, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να την πληρώνουν διπλά και τριπλά οι Έλληνες μετανάστες, οι εργάτες που πάνε εκεί για να βρουν δουλειά και να δουλέψουν στη Μεγάλη Βρετανία.